Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα αυτές τις τρεις ημέρες lockdown, η καθημερινότητα των κριτικών στην περιοχή του Πειραιά. Λοιπόν, θα σου μιλήσουμε με την Φωτεινή Καφετζάκη, κάτοικος Πειραιά, με καταγωγή βέβαια από την Κρήτη. Κυρία Καφετζάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Βλέπω βρίσκεστε στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας που μένετε, σωστά? Σωστά, ναι. Οι κριτικοί εκεί πώς έχουν βιώσει αυτές τις τρεις μέρες? Φαντάζομαι υπάρχουν αρκετοί κριτικοί στον Πειραιά. Έχετε επαφή μαζί τους? Έχετε επηρεαστεί? Ναι, για πείτε μας. Υπάρχουν αρκετοί κριτικοί στον Πειραιά. Γενικά, επειδή μένω σε ένα πάρα πολύ γνωστό σημείο, τέλος πάντων, του Πειραιά, και έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει μειωθεί εμφανέστατα. Βέβαια, δεν πάβουν να υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον δρόμο. Τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα, δεν το συζητώ. Κίνητη μέσα σε λογικά πλαίσια, αλλά η καθημερινότητά μας, όπως και να έχει, έχει αλλοιωθεί, θα έλεγα. Άνθρωποι στο δρόμο βρίσκοντας, πιστεύετε, αυτό το παραθυράκι του SMS 6 για να βγουν για σωματική άσκηση κατά κάποιο τρόπο και αθλητική δραστηριότητα? Ναι, αυτό ακριβώς. Χθες, ας πούμε, πήγα μια βόλτα στο Πασαλιμάνι και είχε πάρα πολύ κόσμο, είτε με σκυλάκια, διάφορα κατοικίδια, είτε απλά άνθρωποι που θέλουν να βγουν έξω από το σπίτι. Γινόταν χαμός, όπως και την προηγούμενη φορά είχε γίνει lockdown πάλι στην ίδια περιοχή. Προσπαθούμε να το παλέψουμε και εδώ πέρα. Εντάξει, γενικότερα στην Αττική και στον Πειραιά, γενικότερα η κατάσταση ξέφυγε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι οι άνθρωποι δεν πρόσεξαν, το είχαν πάρει κάπως χαλαρά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν φορούσαμε τόσο πολύ τις μάσκες μας, δηλαδή όποτε μπορούσαμε, είχαμε την ευκαιρία, τις βγάζαμε. Δεν ήταν πολύ τα πράγματα προσεκτικά από όλους μας. Γι' αυτό και ήρθαμε στην κατάσταση, ειδικά στον Πειραιά. Εκεί έχει πολλά κρούσματα. Οι εκδηλώσεις, φαντάζομαι, και οι δραστηριότητες των κριτικών εκεί του συλλόγου έχουν μείνει λίγο στην άκρη και προγραμματίζεται από τη νέα σεζόν, να υποθέσω. Ναι, σωστά. Δεν κινείται τίποτα από άποψη κριτικού συλλόγου ή εκδηλώσεων. Ναι. Το Πανεπιστήμιο του Πειραιά είναι κλειστό. Οι φοιτητές νομίζω ότι έχουν γυρίσει όλοι στην Κρήτη, οι κριτικοί και οι εκάστοτε στα μέρη τους. Γενικά, νέος κόσμος δεν υπάρχει τόσο πολύ στη ζωή, ήταν την προηγούμενη περίοδο. Μάλιστα. Δυστυχώς. Κύριε Καφετζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλό απόγευμα.